Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, Check Tech Now, και σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο πρόσφατα απέκτησα στο Steam. Ήταν δώρο από ένα giveaway που είχε γίνει μέσω του steamgift.com. Είναι ένα site το οποίο, μάλλον στο οποίο συνδέεις το λογαριασμό σου Steam, σου δίνει κάποιους πόντους και μπορείς να ποντάρεις σε διάφορα giveaway, και αν είσαι τυχερός μπορεί να σου κερδίσεις. Τα παιδιά που κάνουν τα giveaway σου στέλνουν ή μέσω Steam ή μέσω email το κλειδί σου και είναι όλα καλά. Είμαι πολύ τυχερός, θα έλεγα, βασικά, γιατί είναι το τρίτο παιχνίδι που κερδίζω μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ έχω δει άλλους που παλεύουν μήνες ολόκληρος και δεν καταφέρνουν τίποτα. Κέρδισα αυτό, το Mafia 2 και το War, Man of War, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, το Trine 2 είναι ένα παιχνίδι το οποίο έβλεπα εδώ και καιρό στο Steam, αλλά σκεφτόμουν αν θα κατεβάζω, αν θα αποκτήσω για να το παίξω, και από ό,τι βλέπω όσο το παίζω είναι το πόσο χαζός ήμουνα που δεν το είχα πάρει ακόμα. Επειδή μεγάλωσα σε μια γενιά με... τα πρώτα μου ηλεκτρονικά ήταν στα φλιπεράκια, στα διάφορα καφενεία, καφετέρες κλπ, όπου το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού είναι αυτό που ήταν η πρώτη μου επαφή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μου δημιουργεί ευχάριστες αναμνήσεις και πραγματικά με κάνει να θυμάμαι, να χαίρομαι όπως χαιρόμουν όταν ήμουν παιδί, όταν έπαιζα. Και όσοι έχετε παίξει Metal Slug καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και θα ήθελα να το δείξω σήμερα και να το μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέχρι τώρα για τα πολύ όμορφα σχόλια που κάνετε στο κανάλι, για τα subscribe που σιγά σιγά αυξάνεται, αν και δεν είναι ακόμα πολλά, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να παρουσιάζω καλή δουλειά και να μπορώ να βοηθήσω και να δώσω κάποιες συμβουλές σε παιδιά που προφανώς να θέλουν να πάρουν μια γνώμη σχετικά είτε με τα παιχνίδια είτε με προϊόντα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Στο παιχνίδι αυτό γίνεται το εξής μοναδικό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ταυτόχρονα τρεις διαφορετικούς παίχτες. Πώς γίνεται αυτό? Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις έναν υπότη, μία archer και ένα wizard με ξεχωριστές ιδιότητες ο καθένας, και να τους εναλλάσσεις. Δηλαδή δεν παίζεις και να τους ταυτόχρονα, κάθε φορά διαλέγεις από έναν, αλλά θα δείτε πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ευχριστό. Και ενώ ξεκίνησα και λέω πω Archer, θα παίζω μόνο Archer, είναι τέλειο, θα δείτε ότι για να περάσετε τις πίστες και τα διάφορα level χρειάζεται συντονισμός και των τριών παιχτών. Πραγματικά είναι τέλειο, έχει quest, έχει γρίφους, και αυτό που με εντυπωσίασε είναι η πάρα πολύ όμορφη μουσική του. Ελπίζω να μπορείτε να ακούσετε ένα κομμάτι καθώς το ηχογραφώ, καθώς λίγο τα τεστ βγήκαν περίεργα όταν έκανα για τη δοκιμή του ήχου. Και τα τέλεια γραφικά του. Η κάρτα γραφικών μου δυστυχώς δεν είναι τόσο τέλεια, οπότε και ο επεξεργαστής μου, για να το απολαύσω στο 100%, αλλά πραγματικά πιστέψτε με, αν έχετε έναν πάρα πολύ καλό και δυνατό υπολογιστή θα τρελαθείτε με το πόσο υπέροχο είναι αυτό το παιχνίδι από ομορφιά, το οποίο από ό,τι είδα επιτρέπει και 3D gaming. Δηλαδή αν έχετε τηλεόραση, monitor 3D ή κάρτα γραφικών που υποστηρίζει 3D, πραγματικά θα το απολαύσετε στο μέγιστο και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πάμε να δούμε το tutorial, το οποίο tutorial πραγματικά είναι ένα αριστούργημα και θα σας εισάγει πάρα πολύ όμορφα στο πώς να παίξετε τους χαρακτήρες και στα βασικά που κάνει ο καθένας από αυτούς. Πάρα πολύ όμορφο και χρήσιμο. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε, νομίζω, αλλά δεν χρειάζεται, πραγματικά ξεκινήστε από την αρχή. Α, να τονίσω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να παίξετε απαιτείται gamepad. Χωρίς gamepad μην πάτε πουθενά. Αν δοκιμάσετε με πληκτρολόγιο και ποντίκι, ναι μεν παίζετε, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο εύχριστο όσο το gamepad. Τα κουμπιά δεν είναι πολλά που πρέπει να πατήσετε, αλλά πιστέψτε με, αυτό που μετράει είναι η μοχλή. Δηλαδή η μοχλή πραγματικά στο gamepad είναι σωτήρι σε όλες τις περιπτώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται.
και θα ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Είναι 5 ώρες περίπου παίζω εγώ το παιχνίδι. Έχω κολλήσει, ξεκίνησα έτσι λίγο για την πλάκα να δω τι γίνεται και το πήρα μονότερμα. Οπότε λέω επί τη ευκαιρία να ξεκινήσω να σας δείξω και μερικά πράγματα. Να το μοιραστώ, να μοιραστώ αυτή τη χαρά μου και τον εντυπωσιασμό μου μαζί σας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως βλέπουμε, εκτός από single player έχουμε και multiplayer. Το οποίο multiplayer μπορείτε να παίξετε είτε με φίλους quick match, είτε να μπούμε σε ένα online game ή να κάνουμε ένα online ή ένα private game. Και είναι, δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω άμεσα, αλλά από ό,τι είχα δει είναι τέλειο. Επίσης μπορείτε να παίξετε και με τους φίλους σας, το οποίο μετράει αν έχουν το παιχνίδι. Πάμε να δούμε εμείς το single player, αλλά πριν ακόμα να δούμε τα achievements. Τα achievements δεν με εντυπωσίασαν. Έχουμε μερικά achievements τα οποία πρώτα έχουμε τα... το τι γίνεται στο... αυτά τα επιτεύγματα που παίρνετε από το Steam. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Επίσης, τώρα δεν ξέρω αν το άνοιξε γιατί η κάρτα έχει συνδεθεί να η οθόνη καταγράφει την τι βγάζει η κάρτα γραφικών. Επίσης έχουμε διάφορα collectibles τα οποία δυστυχώς είναι πίνακες, δεν έχω φορεί πολλούς, βασικά κανέναν, και μερικά ποιήματα τα οποία εντάξει δεν τρελάθηκα κιόλας, αλλά εντάξει γενικά τα achievements δεν είναι και τόσο τρελά, μην τρελαίνεστε. Πάμε να δούμε στο single player. Θα ξεκινήσουμε από την ιστορία. Μας δείχνει έναν τους χαρακτήρες και στο τέλος ξεκινάμε. Θα με επιτρέψετε να μην μιλήσω καθόλου τη διάρκεια του tutorial, γιατί θα καταλάβετε ότι είναι σαν ένα παραμύθι πραγματικά. Απολαύστε το και πάμε να δούμε τι γίνεται. Once upon a time, there were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. First of the three heroes was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Και αφού παρουσιάστηκαν οι τρεις ήρωες, ο Αμαντέους ο μάγος, ο Πόντιους ο υπότης και η Ζόγια η κλέφτρα Άρτσερ, πάμε να δούμε μία-μία την ιστορία των ηρώων μας. Amadeus the wizard was asleep in his cottage. It was a place where he could study his fireball spell, hidden from the scornful eye of his wife. Ah, turn it off. I'm sleeping here. What is it? Who's there? Βλέπετε ότι τα γραφικά είναι πραγματικά υπέροχα. How very strange. Το παιχνίδι μπορούμε να πάμε μόνο μπρος πίσω, πάνω κάτω. Λοιπόν, πραγματικά πιστέψτε με, δεν έχω ξαναδεί. Έχω δει πολλά ωραία παιχνίδια, αλλά το συγκεκριμένο είναι ένα αριστούργημα. The path ahead was blocked, but this wouldn't stop the great wizard Amadeus. With his magic, he could lift objects. Βλέπετε ότι η μοχλή είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Πρώτη ιδιότητα του μάγου
να μπορεί να να έχει τηλεκίνηση, να μπορεί να μετακινεί αντικείμενα σε διάφορες περιοχές. Amadeus could also conjure boxes out of thin air. Δεύτερη ιδιότητά του, μπορεί να φτιάξει κουτιά τα οποία θα τα χρησιμοποιήσετε για διάφορες αποστολές και quests. Στα πρώτα level ξεκινάτε, και θα σας δείξω τα skill trees των ηρώων, ξεκινάτε με μόνο, πώς να το θέσω, με ένα κουτί να μπορεί να βγάζει ο Amadeus. Εγώ αυτή τη στιγμή του έβαλα να μπορεί να βγάζει παραπάνω. Εσείς δυστυχώς μέχρι 3 νομίζω το έχω βάλει. Εσείς θα τα εξέλιξετε αυτό. Είναι τα πρώτα skill που έβαλα, και αυτό γιατί θα δείτε ότι στην επίλυση των γρίφων είναι πραγματικά χρήσιμο. Μπορείτε να πάτε από διάφορα σημεία να κάνετε τις αποστολές σας, πάνω κάτω να προπατήσετε μάλλον, και είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε διάφορες φουσκαλίτσες εδώ που σας δίνουν διάφορα πραγματάκια. Torn between fear and wonder, he followed. Τα γραφικά είναι πραγματικά υπέροχα. Ο ήρωας, είπαμε, ξεκινάει προς το παρόν με τηλεκίνηση και να δημιουργεί κυβότια. Και θα σας δείξω το τέλος του σκεπτρής. The train. Not this again. Pontius! Amadeus, get your things! We need to save the kingdom! What? Oh, this won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. I can't leave. But your magics are needed. The kingdom is in danger. Will this nightmare ever be over? Despite his reluctance, Amadeus knew that the heroes were needed once more. How did you end up here? Let me tell you. Pontius had headed out that evening, for there was trouble on the peasant farms. Creeping vines were taking over the fields. Αυτός είναι ο Πόντιος. Λοιπόν, a warlock must be behind this devilry. Αυτός είναι ο Πόντιος μας. I'll teach him a lesson with my sword. Και έχει κλασικά ότι κάνει είναι το μιλί της υπόθεσης. Σπαθί και ασπίδα. Με την ασπίδα μπορείτε να προστατευτείτε. Επίσης θα δούμε και στη συνέχεια πως βγάζει σφυρί, το οποίο μπορεί να πετάξει και το οποίο θα ξαναγυρίσει πίσω του. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος ήρωας. The nasties must have fled at the sight of me. Είναι το τάγκ, όπως είπα, της υπόθεσης, πάρα πολύ χρήσιμος, ειδικά στις μάχες. Με το σφυρί του μπορείτε να σπάσετε διάφορα εμπόδια. That looks dangerous. Blasted weeds! I'll show you what for! I'm Pontius the Brave! And I won't fall in a battle with dandelions! Στην ουσία μόνο ένα κουμπί πατάτε, να σας πω την αλήθεια, για να χτυπήσετε. Εύκολο σε χειρισμό το παιχνίδι. The train! Pontius had never understood what exactly the train did. But he knew that the artifact was there to help. And so Pontius felt happy. He couldn't think of a better quest than saving his kingdom. Late that night, Zoya was concealed in the shadows, hidden from the shimmering moonlight. Και τώρα πάμε στην πιο διασκεδαστική ηρωίδα, τη Zoya, η οποία πραγματικά είναι όλα τα λεφτά, κατά μέρα.
Βασικά όχι για το attack της, που μπορείς να πετάξεις ένα βέλος, αλλά πιο πολύ για το πως κινείται. Να σας πω την αλήθεια πως χρησιμοποιούμε τους κύριες. Με αυτήν εδώ κινούμαστε γρήγορα. Με τον υπότι κάνουμε το μιλί και τις μάχες, και με το μάγο λύνουμε τους γρίφους. Απλά πράγματα δηλαδή. Οπ, η ιδιαίτερα της η πιο βασική, και θα τη δούμε. Οπ. Είναι ότι μπορεί να πετάει ένα γάτζο. Zoya passed through the town as quietly as a whisper. Then she saw a glimmering light moving on top of the old church. Προφανώς οι ήρωες γνωρίζονταν από την προηγούμενη συνέχεια, δεν το έχω παίξει το Train 1. Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? So the train had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο το gameplay, να δείτε πώς είναι, βιωθείτε κάποια πράγματα. Να σας δείξω και το skill tree των ηρώων. Λοιπόν, πώς αλλάζουμε χαρακτήρα? Κινούμαστε ανάμεσα σε τρεις χαρακτήρες όπως είδαμε, οι οποίοι... Ανάλογα με το τι κάνει ο καθένας τους, τους χρησιμοποιούμε. Να σας δείξω λίγο το skill tree, το οποίο βάζουμε διάφορα πραγματάκια στον καθένα. Βλέπετε, εγώ παίζω 5 ώρες και ακόμα είμαι 3-4 level, δεν παίρνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, όχι, μόλις έβγαλα τα skill μου λίγο, τέλος πάντων, ναι, όπως βλέπετε βγάζουμε, μπορούμε να κάνουμε reset. Εγώ συνιστώ να βάλετε πρώτα αυτό εδώ το πραγματάκι, να μπορείτε να δημιουργείτε μέχρι 4 κυβότια και στο τέλος να μαγνητίζετε μέταλλα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μετά χρήσιμο είναι τον υπότι σας να τον εξοπλίσετε για να μπορεί να αμυνθεί. Τώρα διαλέξτε και πράξτε, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι και έτσι θα το φτιάξω αυτά τα 4 skill πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα τα γεμίσουμε όλα, οπότε και πάμε να δούμε πώς παίζουμε. Όπως βλέπουμε, χρησιμοποιούμε έναν από τους τρεις. Μάλιστα. Έκανα βλακιά, όπως είδατε. Λοιπόν, να σας πω, το έχω ξεχάσει πώς παίζουμε. Παίζανε με τις πρώτες πίστες και τι έπρεπε να κάνω. Οπ, ναι, αυτό έπρεπε να κάνω. Το καλό με το παιχνίδι είναι ότι έχει save points, τα οποία είναι αυτές εδώ οι βαλίτσες, και είναι πολύ χρήσιμες, ειδικά ανάμεσα σε διάφορα quest. Μπορείτε να πάτε από πάνω, από κάτω, να μαζέψετε αυτά τα πραγματάκια. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ, πρέπει να κάνω κάτι
για να μπορέσω να ποτίσω αυτά εδώ τα πραγματάκια. Βλέπετε. Οπότε θα χρησιμοποιήσω λίγο από τη μαγεία μου. This water is really powerful. I ought to see if it works on potatoes as well. Το νερό βοηθάει στα διάφορα φυτά να μεγαλώσουν. Για να μπορείτε να πάτε σε διάφορες περιοχές στο χάρτη, είτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε παραπέρα. Προφανώς χρησιμοποιείτε τον υπότι για να σπάσετε διάφορα εμπόδια. Είναι λίγο αστείος ο τρόπος με τον οποίο τα σπάει, αλλά τα σπάει πραγματικά. Επίσης υπάρχουν κρυμμένα πραγματάκια στο... όσο... save points. Μπορείτε να πάτε μόνο όπως είπα μπροστά ή πίσω και λύνεται στη διάρκεια του παιχνιδιού διάφορα puzzle γρίφους. Intruders! Και τώρα... στο δρόμο μας επίσης πολεμάμε διάφορα όρκα. Είναι αρκετά εύκολο. Απλά το σπαστικό να τους χτυπάνε και οι archers ταυτόχρονα. Και... στην ουσία πατάτε μόνο ένα κουμπί, οπότε όσο πιο εύκολο να γίνει, πραγματικά. Επίσης... what we're here for, slaying goblins? A simple, straightforward quest. I like it. I don't. Κάπως ανέβαινα εδώ. Συνήθως ό,τι μετακινείτε προσπαθείτε να το μετακινήσετε. Μάλιστα. Μάλλον αυτό θα πάει εδώ. Οπότε όπως βλέπετε μετακινούμε puzzle για να μπορέσουμε να... πώς θα πάει εδώ. Νομίζω ότι φτιάχνω και βότιο. Επίσης να σας δείξω ότι στην αρχή έχετε ένα μόνο. Μπορείτε να τα σπάσετε, είτε όσο μικρό κάνετε το κουτάκι σας, να γίνετε, όσο μετακινείτε να κάνετε μεγάλο κύκλο με το μοχλό, κάνετε μεγάλο κουτί. Αν κάνετε μικρό κύκλο. Λοιπόν, οπότε αν κάνετε μικρό κύκλο καθώς φτιάχνετε το κουτί σας, κάνετε μικρό κουτάκι, με μεγάλο κύκλο κάνετε μεγάλο κουτάκι. Λοιπόν, όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε όλες τις ιδιότητες των ηρώων για να μπορέσουμε να περάσουμε πίστες. Save points. Και όταν πεθάνουμε, χρήσιμο το ότι πέθανα, άσχετα ότι είμαι άσχετος, ξαναγυρνάμε πάλι στο αρχικό μας. Επίσης, μπορούμε να... βασικά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, είτε με την ασπίδα να προφυλαχτούμε από αυτό εδώ, είτε να... οπ, κοίτα να δεις.
είτε να μετακίνησουμε, ας πούμε, κυβότια, είτε να εξελίξουμε. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να μετακινήσουμε πράγματα τα οποία θα τα χρειαστούμε. Καλό είναι να εξερευνάτε τις πίστες σας, γιατί υπάρχουν κρυφά μέρη στα οποία μπορείτε να βλέπετε διάφορα. Πραγματάκια. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί μου θυμίζει το όταν ήμουν μικρός που έπαιζα. Όπως βλέπετε, ακόμα κάνω τις πλακίες μου, αλλά δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ. Αχ, η ανοησία μου. Αυτή τη στιγμή κάνω ανοησίες. Και αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνω, αλλά τέλος πάντων. Μάλλον πρέπει να πεθάνω. Ας πάμε πάλι την αρχή, λοιπόν. Έχει πλάκα, γιατί κάθομαι και κάνω χαζομάρες τώρα. Thank you.
Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν τα επικατόριστα κατάφερα. Γεια σου. Λοιπόν, αυτό δεν σπάει μόνο του. Οπότε σπάρουμε αυτά εδώ. Όπως βλέπετε, ναι, ανοησία στο full. Και όταν πεθαίνετε, αλλάζετε χαρακτήρα. Ας πεθάνουμε και με αυτήν. Τέλος πάντων, μπορείτε να μετακινήσετε διάφορα πραγματάκια για να προστατευτείτε. Έχει πολλά save points, checkpoints. Πω, με είδε. Προσέξτε τώρα. Επίσης μπορείτε να καθίσετε παγίδες. Αν δεν σας δούνε τα ορκάκια, μπορείτε να τα σκοτώσετε με πέτρες ή με κυβότια. Κάλες για να περπατήσετε, να πάτε παραπάνω, δηλαδή είναι πραγματικά, όπως βλέπετε και η μουσική είναι υπέροχη, αλλά... Αλλά και τα γραφικά είναι τέλεια. Πραγματικά το παιχνίδι είναι ένα αριστούργημα. Ναι, και στο δρόμο βρίσκονται διάφορα σεντουκάκια, τα οποία έχουν μέσα τα collectibles. Και άλλομα. Αν και είναι χαζά, αλλά εντάξει. My sister is beautiful, charming and bold. I love her so much, we are 8 years old. Και μετά σας βρήκε το πέντο μπιερ και σας μάζεψε. Λοιπόν... Όπως βλέπουμε, προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα quests. Why, it's a huge snail, enjoying a shower. Oh.
Λοιπόν, πραγματικά δείτε τώρα τι θα συμβεί. Άνοιξε το λάχανο και πάει το σαλιγκάρι να το φάει. Για να το πάρει, δηλαδή είναι τρομερό. Wow. Αυτό το φίδι είναι λίγο σπαστικό, αλλά... Προσπαθείτε να κάνετε διάφορες αποστολές, διάφορα βασικά αποστολές, δεν έχει αποστολές στην ουσία του παιχνίδι, απλά προσπαθείτε να κάνετε να λύσετε διάφορους γρίφους για να αυτό το είχα δει πριν. Κοίτα να δεις, αυτό τον τρόπο δεν τον είχα δει. Πραγματικά, χαζός. Και εγώ έκανα τα πάντα για να το περάσω. Wow. Μπαμ. Σπαρταράει. Είμαι σίγουρος ότι πίσω. Λοιπόν, το Check Tech Now. Ήμουνα ο μισό λεπτά και να κλείσουν οι μουσικές λίγο γιατί. Λοιπόν, αυτό ήταν το Train 2 με ένα πραγματικά υπέροχο παιχνίδι. Σας συστήνω να πάτε να το πάρετε. Δεν θυμάμαι πόσο έχει αυτή τη στιγμή στο Steam. Δεν είναι ακριβό, είναι σχετικά φθηνό παιχνίδι. Αν κυμαίνεται τιμή το ανάμεσα στα 5 και στα 12-13 ευρώ, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά τσεκάρετε το. Train 2 είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι μαγευτικό, δηλαδή και τρόπο το έπαιξα δεύτερη φορά ξανά. Κόλλησε και θέλω να το συνεχίσω. Είναι όλα τα λεφτά. Πάρτε το και δοκιμάστε το, θα χαρείτε πραγματικά. Εσείς που έχετε καλές κάρτες γραφικών θα το απολαύσετε όσο δεν πάει. Όσοι έχετε 3D τηλεοράσεις ή οθόνες ή κάρτες γραφικών 3D, πραγματικά θα το δείτε σε ακόμα καλύτερη ποιότητα. Train 2, ήμουν ο Κώστας, γνωστός Κώστας της Paragon στα Games, στο Check Tech Now. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα σχόλιά σας. Αφήστε μας σχόλια, πείτε μας τι σας αρέσει, τι σας αρέσει, απορίες σας, θα χαρώ να σας βοηθήσω. Λοιπόν, ήταν το Train 2, το λέω για 100η φορά, και τρέξτε, πάρτε το τώρα όσοι δεν το έχετε πάρει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας βράδυ.